Επιστροφή, αγαπητοί μου φίλοι, φυσικά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάντα μαγειρική, πάντα μια γεύση, πάντα ένα φαγητό, πάντα φυσικά κάτι το οποίο προτείνουμε σε εσάς, ώστε να μπορείτε εύκολα να το κάνετε σπίτι σας, να το δοκιμάσετε. Και κατά κύριο λόγο το δοκιμάζουμε ζωντανά και εμείς εδώ στο στούντιο. Κοντά μου ο Βασίλης και ο αγαπητός μου ο Ανέσης, όπου σήμερα θα μαγειρέψουμε ένα φαγητό που έχει κάνει σχέση, παιδιά, με λουκάνικο. Τηγανιά, ναι, με χωριάτικο λουκάνικο. Μάλιστα. Και πιπεριές σε κάθε δυνατή εκδοχή τους. Μάλιστα. Όπως θα δούμε. Δηλαδή, χρωματιστές πιπεριές. Βλέπω λουκάνικο, βλέπω κρεμμυδάκι. Βλέπεις. Φρέσκες πιπεριές. Ναι. Ταμπάσκο που είναι πιπεριές. Oh. Πιπεριές τσατσούλι. Ναι. Πιπεριές σε σκόνη. Τι άλλο. Πολύ πιπεριά δηλαδή έχουμε σήμερα. Ε. Σε Μάλιστα. κάθε δυνατή εκδοχή. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να δω κατευθείαν την κάρτα. Θέλω την κάρτα μία μέχρι μέσα να ξεκινήσουμε. Και μπράβο. Ταυτόχρονα λοιπόν, ζεσταίνουμε. Λοιπόν, λουκάνικο χωριάτικο, αγαπητές μου, κυρίες, φίλες και φίλοι, με πολύχρωμες πιπεριές στο τηγάνι, ένα λουκάνικο χωριάτικο, ένα μόνο, όχι δύο. Μία πιπεριά κόκκινη, μία πιπεριά κίτρινη, μία πιπεριά πράσινη, ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, ταμπάσκο, μαϊντανό, λάδι, αλάτι και πιπέρι και θα έχουμε και σος, σωστά. Ναι, θα δούμε. Λοιπόν, δώσουμε και τη σος, θα τη διαβάσουμε μια καλή. Για τη σος θέλετε δύο πιπεριές φλωρίνης από κονσέρβα, κρέμα βαλσάμικο, ζωμός λαχανικών, ένα κουταλάκι γλυκού καστανή ζάχαρη, μάλιστα, και ένα κουταλάκι γλυκού πάπρικα. Ωραία, λοιπόν. Ξεκινάμε. Ναι. Περιμένουμε να ζεσταθεί αρκετά το λάδι. Και εγώ θα σου τρώω. Και ευτυχώς έχουμε σοτάρουμε το λουκάνι. Ευτυχώς είμαστε, η κουζίνα μας κατευθείαν αρπάζει. Είναι άμεση. Είναι κατευθείαν. Παρότι δεν υπάρχει μαγεία της φωτιάς, ωστόσο υπάρχει η ασφάλεια της συγκεκριμένης ηλεκτρικής συσκευής. Ωραία. Λουκάνικο χωριάτικο με πολύχρωμες πιπεριές στο τηγάνι. Λοιπόν, εγώ σοτάρω το λουκάνικο. Ταυτόχρονα, θα εξηγήσω αργότερα, ναι, προχωράμε πολύ σιγά στην παρασκευή. Είναι πιπεριές από βαζάκι με άρωμα καπνιστό της γνωστής τοπικής οικογένειας Τσατσούλη. Μπορώ να περιμένουμε. Οι πιπεριές που βρίσκουμε σε όλη την Ελλάδα, όπου και να πάτε, φυσικά, ο Ρογιάλ Τσατσούλης υπάρχει. Εξαιρετικές. Βλέπω ήδη αυτά... Μοσχοβόλησε την Ευγένη. Μόνο μοσχοβόλησε. Κοιτάξτε, το λουκάνικο είναι από τα αγαπημένα φαγητά όλων μας, πιστεύω. Αν δεν κάνω λάθος. Είναι εξαιρετικό. Το λουκάνικο είναι χωριάτικο, είναι... Χωριάτικο, εξαιρετικό. Εδώ δικό μας, περιοχής, Περιοχής. Ωραία. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, το λουκανικάκι θα έχουμε γυρίσει από τις δυο μεριές. Έχουν σοταριστεί. Να ρίξω το κρεμμυδάκι τώρα εγώ μέσα. Σωστά, Βασίλη. Προσθέτεις το κρεμμυδάκι. Να πάρει ένα ελαφρύ σοτάρισμα. Το κάμερα μου έπειτα όλα τα ρουχεία πίσω. Θα ρίξω το μοσκοβόλημα. Τις πιπεριές που θα προσθέσουμε, ναι, δεν θέλουμε να μαγειρευτούν πολύ. Τις θέλουμε ζωντανές. Να τις ζαλίσουμε, που λέμε. Να κρατήσουν. Δεν άκουσα την έκφραση. Να τις ζαλίσουμε. Να κρατήσουν και τις βιταμίνες τους. Να τις δείξω, λέει Βασίλη. Θα προσθέσεις μόνο τις πιπεριές ελάχιστο λατάκι. Ελάχιστο. Δώσε κάμερα, Δημητράκη, να δείξω να βγάλει χρώματα. Κοιτάξτε, ως πάντως εικόνα, με τα χρώματα αυτά είναι πολύ ωραία. Διογέννη, τι λέει ο θυμόσφος λαός, πρώτα τρώει το μάτι, έτσι, είναι. Ναι, ναι. Βασίλη, το βλέπεις πρώτα, λες, αμάν ωραίο αυτό. Πρώτα οπτικά, μετά το μυρίζεις και μετά το γεύεσαι. Να ρίξω το κρασάκι. Ρίξε και τις υπόλοιπες. Θα ρίξω όλα μέσα. Ναι, ναι. Όλα μέσα. Ελάχιστο λαντάκι. Έχεις αλατί. Ρίξες. Ναι. Ωραία. Κρασάκι τώρα, κόκκινο κρασάκι. Κόκκινο κρασάκι. Εδώ θα βάλουμε κόκκινο κρασάκι, ελάχιστο. Και... Ταμπάσκο. Κάτι φλογερό, έτσι. Κάτι που καίει. Κάτι φλογερό. Μ' αρέσει η λέξη φλογερό. Προσθέσουμε λίγο κρασί ακόμα που το βλέπω. Εγώ να κατεβάσω λίγο τη φωτιά τώρα. Μιλώ σε έτοιμα.
Μάλλον. Άρα το μαγειρεύεις σε χαμηλή φωτιά. Λίγο. Το προσέχεις. Και πάμε στην Παρασκευή. Τη σώση. Τη σώση, η οποία ουσιαστικά είναι ένα τύπο. Δώσ' μου ξανά τη σώση την καρτούλα, σας παρακαλώ πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, τι βάζουμε μέσα στη σώση? Έχουμε ήδη δύο πιπεριές φλωρίνες από κονσέρβα, ήδη είναι μέσα από την βλέπω. Είναι ήδη μέσα. Κρέμα βαλσάμικο, ζωμό ζαχαρικών, ένα κουταλάκι γλυκού καστανή ζάχαρη και ένα κουταλάκι γλυκού πάπρικα. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν. Ελάχιστο αλατάκι. Μάλιστα. Κρέμα βαλσάμικο. Κρέμα βαλσάμικο. Απλά πράγματα. Εδώ είναι η διαφορά μας. Ναι. Θέλουμε γλυκιά. Άρα έχουμε καστανή ζάχαρη. Προαιρετικά. Και γιατί όχι. Πάπρικα γλυκιά. Η καστανή ζάχαρη και η πάπρικα θα μας διώξει το κάψιμο, ας πούμε. Η πάπρικα, όχι. Όχι, όχι, και η ζάχαρη και το τέτοιο. Απλώς, η μία Παρασκευή είναι κρύα και γλυκιά, γλυκίζουσα, ναι. Για να είμαι ακριβής στο λόγο μου, και το συγκεκριμένο παρασκεύασμα είναι ζεστό και καυτερό. Κάνουμε μία έτσι αντίστοιξη. Αναγκαστικά θα προσθέσουμε και χυμό λαχανικό για να μπορέσουμε... Και χυμό λαχανικό και τώρα έχουμε... Να δούμε αν δουλεύει το μηχάνημα, μας φαντάζομαι, ναι. Ωραία. Έτοιμο. Δεν το δοκίμασα, Διογέννη. Ναι, νομίζω είναι... Μια χαρά. Απλώς θα χρειαστεί να το ομογενοποιήσουμε. Σαν μέσο τηλεόραση χρειάζεται λίγη. Εγώ πρέπει να δω για να κάνουμε δουλειά αλλιώς. Να τα ζαλίσουμε λίγο ακόμα τα παιδιά γιατί... Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Θα το μεταφέρουμε σε ένα άλλο δοχείο. Αφού. Θέλω πέρα στη δουλειά σου, είμαι κάποια λουκάνικα. Μην άγχωνες, αγόρι μου. Σε προσέχω, μην άγχωνες. Μην φάω το κάτι. Έχεις φάει ποτέ καμένο φαγητό από μένα? Όχι, δεν έχω φάει καμένο φαγητό, αλλά όμως... Βλέπω ότι το έχεις το 9, έχεις σταματήσει τη σόμπα σήμερα. Τι είναι το μάτι σήμερα. Είμαστε έτοιμοι. Νομίζω μπορούμε να το κλείσουμε για να στήσουμε τα πιάτα με την ησυχία μας. Λοιπόν, λουκάνικο χωριάτικο με πολύχρωμες πιπεριές του Τηγάνη. Αγαπητές μου κυρίες και κύριοι, όσο σας θα στείλετε τότε το κατάκι, λίγο την καρτούλα, θέλω την κύρια καρτούλα μας, με τα χρυσαδικά. Για το, πες το, για το λουκάνικο θέλω. Να το, εδώ. Άρα. Ένα λουκάνικο χωριάτικο, παιδιά, μία πιπεριά κόκκινη, μία πιπεριά κίτρινη, μία πιπεριά πράσινη, ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, ταμπάσκο, μαϊντανό, λάδι, αλάτι, πιπέρι. Και δώσ' μου και για τη σώση που θα δούμε σε πολύ λίγη ώρα, αγαπητέ μου Δημήτρη. Λοιπόν, θα δούμε και τη σώση σε λίγη ώρα. Τουλάχιστον το πιάτο μας. Και θα ετοιμάσει ο Βασίλης να βάλει το κερασάκι στην τούρτα. Σως. Δύο πιπεριές φλωρίνης από κονσέρβα. Είδατε πώς γίνεται, παιδιά, μέσα στο μιξεράκι. Κρέμα βαλσάμικο, ζωμός λαχανικών, ένα κουταλάκι γλυκού κάστανη ζάχαρη. Και ένα κουταλάκι γλυκού πάπρικα. Λοιπόν. Όπως γνωρίζετε, ο Γιάννη, η έκφραση κερασάκι στην τούρτα, ναι, προφανώς είναι η αγαπημένη έκφραση του Διογέννη. Του περιμένω το τέτοιο του Ανέστη. Δυσός περιμένω εγώ, γιατί ξέρετε πολύ καλά πως εγώ δεν είμαι πολύ του καυτού. Και του σκόρδου δεν είμαι εγώ γενικός, εντάξει. Αλλά μέχρι στιγμής πάντως θα μαγειρεύουμε και βάζουμε... Σου είπα πάλι, Διογέννη. Μιλάω, μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, ό,τι φτιάχνουμε λοιπόν εδώ πέρα εμείς με σκόρδο, ευτυχώς, μαγειρεύουμε έτσι ώστε να μην μένει η μυρουδιά, αγαπητές μου κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, για να μπορείτε άφωνα πάντα το σκόρδο. Τώρα συνέχισε. Λοιπόν. Το σκόρδο και το μαϊντανό είναι τα απαραίτητα συστατικά σε πέτρεψε ένα φαγητό. Γι' αυτό είσαι μόνος. Και το αλάτι, να ξέρεις. Αρκεί. Το κομμάτι και αυτό στο... Καθαρίσουμε το πιάτο μας. Είπαμε, μετράει η εικόνα, κατά κύριο λόγο.
Μάλλον. Πρώτα εικόνα. Πρώτα εικόνα. Μια εικόνα έχει λες λέξεις. Μετά η όσφρηση. Ναι. Και μετά η γεύση. Και ο Γιάννη, μπορεί να πάρει το μαχαιράκι και το πυρουνάκι σου και να κάνει το τεστ. Δεν μάθουμε. Μπορεί ακόμα. Όχι, εσύ ετοιμάσου, Γιάννη. Μπορεί να ετοιμάσει μια χώνηση. Ακόμα έχουμε πολλή ώρα. Μπορεί να μαγειρέψει άλλε 5 φορέ, άμα θέλει. Να μαγειρέψω. Λοιπόν. Απλώ θέλω τώρα μετά από το πιάτο, πριν το δοκιμάσουμε, γιατί το δοκιμάσουμε προ το τέλο. Θέλω να μου κάνετε προτάσει, να μου κάνω μια ερώτηση. Αυτό το πιάτο όπω είναι, μπορεί να φαγωθεί με ρύζι ή με πατάτε, κάτι σαν. Ας πούμε κάτι σαν έξτρα, κάτι σαν καλύτερα. Θα έλεγα με ρύζι. Με ρύζι, δεν είναι ανάγκη πάντα σε κάθε τι να βάζουμε πατάτες. Μάλιστα, με ρύζι. Και με πουρέ. Ένας τρόπος είναι. Εντάξει, πατάτες. Ένας δεύτερος τρόπος που προτιμώ. Μάλιστα. Μισό, δεν έχουμε τελειώσει. Θα κάνουμε μπροστά και τα δύο, πατή, και τα δύο κόσμους. Ο Βασίλης τα είδε δύο άτομα, συγγνώμη. Ναι, με καλά κάνει. Πιστεύω ότι δεν μαγειρεύουμε ποτέ για τον εαυτό μας, το ξαναλέω. Μαγειρεύουμε για τους φίλους, για την οικογένεια, για τα παιδιά μας. Ωραία. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε τελειώσει. Α, τη σχεδιάκια που λέμε. Ορίστε. Τη σχεδιάκια. Είναι. Γιατί όχι. Είναι κάτι που δεν μας κουράζει. Στη συγκεκριμένη. Μια χαρά. Σου είναι έτοιμο. Μισό λεπτό. Γιατί βιάζεσαι. Γιατί βιάζεσαι. Γιατί βιάζεσαι. Γιατί βιάζεσαι. Γιατί βιάζεσαι. Γιατί βιάζεσαι. Του πατήρες πολύ βιαστικός είσαι. Για ποιο λόγο αγώνεσαι. Μισό. Σου λέω μπορείς να μαγειρέψεις ακόμα 7 φορές άμα θέλεις. Μην βιάζεσαι. Πώς θα δω το πιάτο, πώς θα ετοιμαστεί, γιατί ο κόσμος πρέπει να το δει ακριβώς στην κάμερα ώστε να του ανοίξει η όρεξη. Εσύ βγαίνει, το βγάζει το πιάτο, να το φάσει αντεθεί, να το ετοιμάσει. Είναι εγκεφαλική διεργασία. Πρώτα λειτουργεί το μυαλό, έτσι. Τώρα να πα ένα σπίτι να φάσει και να σου βγάλουν το πιάτο έτσι, θα πει ουάου. Τώρα σου βγάλω δύο λουκάνικα και μια πιπεριά κόκκινη και πράσινη, πει εντάξει, οκ. Okay. Εδώ άφησα περισσότερη σάλτσα. Ναι. Για να βάλει λίγο ζάκι ο Διογέννης. Αυτό θα το δείξουμε στον κόσμο. Και τα δύο μάτια, τα δύο μπροστά. Είπαμε, μαγειρεύουμε έξυπνα, γρήγορα, απλά, νόστιμα και κυρίως στην εποχή των μνημονίων οικονομικά. Ναι, οικονομικά. Για να τα δείτε και ο κόσμος καλά και από πάνω, πιάσε πια τα σας παρακαλώ πολύ, να τα βάλουμε πάνω στο μάτι μας, ώστε να δείξουμε και από την πάνω κάμερα ακριβώς, σε δύο γωνίες, εδώ ακριβώς, να είμαστε. Ακριβώς, βάλτε σε γωνία, κάτω, βάλτε γωνία, ορίστε. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο πιάτα, αγαπητοί μου φίλοι, τα οποία είναι λουκάνικο χωριάτικο με πολύχρωμες πιπεριές στο τηγάνι. Γρήγορα φτιάχνονται. Πάω παρατηρώ πως δεν είναι και τόσο βαρύ. Εκτός το λουκάνικο αματικό είναι πολύ βαρύ, γιατί βλέπω πολύ, υπάρχει πολύ πράσινο μέσα. Είπα εγώ ότι είναι βαρύ. Όχι, απλώς τώρα έχω το έτσι πως το είδα στην πράξη. Λοιπόν, δεν μαγειρεύω βαριά. Ένα λουκάνικο παιδιά χωριάτικο, πιπεριά κόκκινη, πιπεριά κίτρινη, πράσινη, όλα τα χρώματα ό,τι και αν βρείτε, βάλτε το μέσα από πιπεριές. Ένα ποτήρι κόκκινο κρασί χρειάζεται. Ταμπάσκο. Θα δούμε σε λίγο άμα τυχόν και η αμερικανική, θα σας πω εγώ σε λίγο. Μαϊντανό, λάδι, αλάτι και πιπέρι. Και για τη σος που είναι πολύ ωραία από ό,τι βλέπω, θα τη δοκιμάσω και αυτή. Θέλουμε δύο πιπεριές φλωρίνης από κονσέρβα, κρέμα βαλσάμικο, ζωμό λαχανικών, ένα κουταλάκι γλυκού καστανή ζάχαρη και ένα κουταλάκι γλυκού πάπρικα. Ερώτηση: καστανή ζάχαρη. Βέβαια. Καστανή ζάχαρη. Δεν έχω καστανή ζάχαρη σπίτι εγώ, έχω λευκή. Αυτό σχεδιάζω. Όχι, okay, τέλος. Τι είπαμε, φαντασία και αγάπη. Λοιπόν, που σημαίνει μπορείτε να βάλετε και οτιδήποτε άλλο ζάχαρη. Λοιπόν. Λίγο τώρα θέλουμε και λέμε η μεγάλη στιγμή. Η μεγάλη στιγμή. Από ποιο δοκιμάζω εγώ, αγαπητή μου. Όποιο θέλει. Ποιο θέλει. Λοιπόν. Το θέμα τώρα όμως πρέπει να δοκιμάσω εγώ το σύνολο. Πιπεριά με λουκάνικο και τη σάλτσα μαζί. Σαφώς. Λοιπόν. Και εξαρτάται αν σ' αρέσει πολύ η πάπρικα. Θα είναι θέμα γούστου. Η πάπρικα πολύ δεν μου αρέσει. Αλλά επειδή υπάρχει μέσα ζάχαρη τώρα και το άλλο κομμάτι που λέτε εσείς. Ζωντανή η πιπεριά. Μαγειρεύουμε σε ζωντανό χρόνο. Λοιπόν, το πρώτο που μου έρχεται εμένα είναι το γλύκισμα, το γλυκό. Στο τελείωμα όμως μου έρχεται το ταμπάσκο, το λίγο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Α, μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Άρα ένα πιάτο που έχει την πιπεριά σε κάθε δυνατή εκδοχή της. Πρώτα το γλυκό. Και στο τελείωμα έχετε το δύο. Άρα πετύχαμε αυτό που θέλαμε. Ακριβώς.
Εύκολη στη δική, πανεύκολη. Με προϊόντα που τα έχετε όλοι σας φυσικά στην κουζίνα σας. Μπορείτε να αγοράσετε εδώ από την τοπική αγορά τη δικιά σας. Και όπως είναι λογικό, πάντα τα πιάτα που δείχνουμε εμείς, αγαπητοί μου φίλοι, φτιάχνονται γρήγορα και φυσικά σε πραγματικό χρόνο τα κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Νομίζω, επέτρεψε με, νομίζω στην εκπομπή σου είναι από τις ελάχιστες, δεν ξέρω αν υπάρχει, ότι σε πραγματικό χρόνο, στα 15 λεπτά στην εκπομπή. Κάνουμε φαγητό. Κάνουμε φαγητό. Εντάξει, όχι, εντάξει, κάποια φαγητά τα οποία θέλουν πολλή ώρα και να γίνουν στο φούρνο. Λόγω της τηλεόρασης. Σαφώς. Το ετοιμάζουμε μέχρι τη στιγμή που το ψήνουμε και έχουμε και το έτοιμο κιόλας. Σαφώς. Τι θα λέγαμε στον κόσμο να συνδυάσει ένα πιάτο όπως το λουκάνικο, ναι, με κάτι με αληφή που λέμε. Εντάξει, μέσα έχουμε αυτή τη στιγμή. Τι εννοείς με αληφή? Με κάτι έξτρα. Εντάξει, τώρα έχουμε, ας πούμε, τη σάλτσα. Η αληφή είναι η λογική της ταβέρνας. Παίρνουμε, ναι, διάφορα πιάτα και πολλές φορές τα μπερδεύουμε. Μπερδεύουμε. Νομίζω είναι αρκετό. Τώρα, εάν ήθελε να το συνδυάσει, ναι, που δεν είναι δόκιμος ο όρος, μπράβο, ναι, να το συνδυάσει με κάποια σάλτσα, μία τυροκαυτερή, πιθανώς, στην οποία θα έχεις βάλει και λίγη παπρίκα. Να λοιπόν που συντάτε. Αγαπητοί μου φίλοι, καθημερινά κοντά σας εδώ πέρα, φυσικά, με ζωντανά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, με τον Ανέστη αλλά και τους καλεσμένους μας που έχουμε για τη μαγειρική, θέματα καθημερινά στο μαζί. Από εμάς, καλό απόγευμα, να είστε καλά, προσοχή στην υγεία σας, μαγειρεύουμε για εσάς όλα μα όλα, τα επεισόδια να ξέρετε του μαζί, ανεβαίνουν μέσα στο ensign.gr μαζί με άλλες εκπομπές και μπορείτε μέσα από εκεί, αγαπητοί μου, να βρίσκετε τις συνταγές, αλλά και φυσικά όποιο επεισόδιο θέλετε εσείς. Από εμάς, καλή μας όρεξη, συγγνώμη που δεν είστε εδώ πέρα. Γεια σας. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.